Τιμάσα ελπίδα μου, είσαι αναδύθυμη, μήτερ του Θεού, φύλαξό με υπό την σκέψη σου. Παναγία μου, στις δύσκολες στιγμές της ζωής μου, πού να καταφύγω, πού άλλο να βρω βοήθεια, στις θλίψεις και στα βάσανά μου, πού να βρω κατηγοριά, είσαι μόνη με ελπίζω, και θαυρώ και καυχόμαι και προστρέφω στη σκέπη σου, σώσου. Σε σένα, Παναγία μου, μόνο ελπίζω και προστρέφω στη σκέπη σου. Προστάτευσέ με, Παναγία μου, και σώσε με, ψάχνει ο Ιερός Θεός. Και η Παναγία μας δεν διαψεύδει ποτέ τις ελπίδες μας και το γνωρίζει αυτό ο πιστός λαός μας εκπείρας. Άπειρα τα θαύματα της Παναγίας μας, αμέτρητες μετρικές της επεμβάσεις, άπειρος η δόξα σου πανταχού, τα θαυμάσια σου υπερέχοντα πάντα νου, ψάλλει και ο σκιαθήτης Ιερός Συνοδός Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Η Ορθόδοξη Ευσέβεια έχει δώσει ένα πλήθος ιερών επιθέτων που μαρτυρούν τις αμέτρητες μητρικές της επεμβάσεις. Την ονομάζει Γοργοεπίκο, Γρηγορούσα, Καταφυγή, Σκέπη, Ελεούσα, Γιάτρισα, Παραμυθία, Φαρηγορήτησα, Παυσολίπη, Γερόντισα, Δέσποινα, Παντάνασα, Στρατηγό, Φοβερά Προστασία, Επαπούσα, Οδηγήτρια, Διασώσουσα και τόσα και τόσα άλλα που φανερώνουν την διαρκή παρουσία της μέσα στον κόσμο. Και στο νησί μας σήμερα, στα εννιά μέρα της Παναγίας μας, την Παναγία μας την εικονίστρια ως διασώσουσα τιμούμε. Κάθε χρόνο, αυτή την ημέρα εισκάφτω, θυμάται εκείνα τα φοβερά γεγονότα του 1944 που έζησε εξαιτίας της θηριωδίας των Γερμανών. Τότε που έντρομοι σαν σήμερα οι κάτοικοι ξύπνησαν από τους ξαφνικούς καλλιοπολισμούς και τους πρώτους των γερμανικών πυροβόλων που περικύκλωσαν την πόλη για αντίφυνα μετά από την άστοχη σύλληψη του γερμανού διοικητή Άλτερ από αντάρτες του πηλίου. Λεωνίδας Κανταράκης, Αργύριος Κούκιας, Θεοδόσης Παρίσης, Κωνσταντίνος Εκατερίνης, Θεόδωρος Αλεξανδρίτης, Κυριάκος Ασλάνης, Γεώργιος Ξανιδάς, Αναστάσιος Θάσου, Κωνσταντίνος Τσιπούνας, Νικόλαο Τζούμας και Ζωή Αντωνίου Καρογιάννη, την οποία έκαψαν ζωντανή μέσα στο σπίτι της, τα θύματα της γερμανικής θηριωδίας. Οι Γερμανοί βάζουν φωτιά να κάψουν όλο το χωριό. Γύρω στα 20 σπίτια καίγονται ολός καιρός και άλλα τόσα έχουν αρπάξει φωτιά. Πρώτα τα λαϊλατούν και κατόπιν ένα-ένα τα διακολούν. Η φωτιά ξαπλώνεται απαιτητικά και προχωρεί από σπίτι σε σπίτι. Σε λίγες ώρες, όπως όλα δείχνουν, δεν θα υπάρχει τίποτε όρθιο. Οι σκιαθήτες παρακολουθούν από το βουνό με πόνο ψυχή στα σπίτια τους να καίγονται. Και οι γερμανικές καταδιώξεις συνεχίζουν να βάλουν με τα κανόνια και τα πυροβόλα τους μέχρι αργά το βράδυ. Τελικά φεύγουν και σχεδιάζουν να ξαναγυρίσουν τις επόμενες ημέρες, φέρνοντας μαζί τους εκπαιδευμένα σκυλιά και ένα οργανωμένο χτένισμα στο νησί. Αλλά τώρα έχουμε την θαυματουργική επέμβαση της Παναγίας μας της εικονίστριας, της προστάτηδος και πολιούχου του νησιού μας. Την ώρα που η φωτιά συνεχίζει
και μέσα σε λίγη ώρα η φωτιά σβήνει από το ένα άκρο ως το άλλο. Όλοι οι κάτοικοι δοξολογούν εκείνο το βράδυ την Παναγία. Σ' αυτήν αποδίδουν την σωτήρια ενέργεια. Το χωριό σώζεται από μια ολοσχερή καταστροφή. Και σε λίγο, μετά την ανέργεια στην Ερωποντή και πάλι η Γαλλία. Το άλλο πρωινό, οι Γερμανοί ξεκινούν με καταδιώξεις από τον Βόλο με σκοπό να πραγματοποιήσουν το φοβερό χτένισμα στο νησί. Προμηνύεται μια ακόμη γενοκτονία. Το ίδιο όμως πρωινό ξεσπά μια φοβερή κακοκαιρία, ένας φρέσκος, ψυχρός και προχερός γρεμολεμάντας. Βουνό τα κύματα, θεριό η θάλασσα, καιρός χειμωνιάτικος μέσα στο κατακαλώκαιρο. 8 ημέρες κρατά αυτή η τρικυμία. Οι καταδιώξεις των Γερμανών ποδίζουν στο τρίκελι. Δεν μπορούν να ξενιτήσουν. Και σε λίγο ακολουθεί η κατάρρευση του γερμανικού μετόπου και η σκάφος σώζεται. Και εμείς σήμερα ανάμνηση τηρούμε τα όλων αυτών των γεγονότων και δοξολογούμε και ευχαριστούμε την Παναγία μας την Εικονίστρια, την διασώζουσα όλο το χριστιανικό έθνος, Παναγία, Μητέρα του Κυρίου και Δευτή μας Στολική Μάνα. Και εξάλλουμε από τα πάθη της ψυχής μας. Σκιαδίων μπροστά της θαυμαστή Εικονίστρια, σε ως σωτηρία σκριφίδα και ακέστορα μέλουμεν ελλήνες. Σίγαρα άρτη δισεβείς εδίωξας και έσπεσα στο πυρ, ον πρωτόκε, το της κόμης τους ύπους αναλύσκων, όθεν κράζομεν. Δόξα της μεγαλής σου αγνή, δόξα τη διασκέπη